Χαίρετε φίλοι, 20, α, συνομή, 31 Μαρτίου 2022. Α, μόλις έμαθα α, μέσα από την ιστοσελίδα του αγαπητού φίλου και δημοσιογράφου Γεωργίου Λεκάκη ότι περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται από το Υπουργείο Πολιτισμού για ανάδειξη Οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα και ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 14 έργα Οθωμανικών μνημείων ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτό η σπιθαμία ηγεσία της άμυρης πατρίδος αντί απλώ να μείνει στην καταδίκη κατά τη εισβολή στην Ουκρανία, κρατώντα όμω μια ουδέτερη θέση προ τον αδελφό ρωσικό λαό και πολιτισμό και προς τον αδελφό ουκρανικό λαό, προς το πρωτοστατήσει κυρώσει κατά του ρωσικού λαού, όχι μόνο αποστέλλοντας όπλα για να σκοτωθούν Ρώσοι στρατιώτε αλλά και ακυρώνοντας έναν πολιτισμό που ουδέποτε τάχθηκε εχθρικό απέναντί μα. Και ω πολιτισμό, ούτε εναντίον τη Ουκρανία, θα έλεγα. Α, με την μεν μενδόνη να ακυρώνει έργα Ρώσων καλλιτεχνών που δε μία σχέση έχουν με τι αποφάσει του Πούτιν, εφόσον ούτε καν σύγχρονη του Πούτιν είναι αυτή η. Ο Τολστόι, ο Τσακόφσκι, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι Ρώσοι καλλιτέχνε και λογοτέχνες. Ωστόσο, απορίε άξιων είναι ότι ουδέποτε εφαρμόστηκαν τέτοιου είδους πολιτισμικών κυρώσεων σε κάποιους που απειλούν την Ελλάδα μας με πόλεμο, κάνουν επίδειξη ισχύως με υπερπτήσει πάνω από τα νησιά μας, έχουν κατοχικές δυνάμεις με μία αντίστοιχη της ρωσικής εισβόλη στην Κύπρο και προκαλούν στην Ανατολική Θράκη, κατά λόγο για τουρκική μειονότητα. Αντί τούτου, όχι μόνον έχουν κατακλείσει τα προϊόντα του οι γείτονες, στην ελληνική αγορά, αλλά αναδεικνύεται και ο εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, πολιτισμός αυτών στις τηλεοθόνες μας. Για να ακουστεί η γλώσσα των στεπών, όπως κάποτε ακούστηκε, ακουγότανε, αιματοβαμμένη χείο τέτοιες ημέρες το 1822, όταν επί πέντε μήνες σφάζονταν γυναικόπαιδα από το τουρκικό για τα γάνη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δηλαδή να μην κάνουν κυρώσει σε αυτούς που πραγματικά αποτελούν απειλή, και κατέχουν την αδερφή Κύπρο, σαν να μην έφτανε αυτό, αντί η Ελλάδα να ρευστοποιήσει το ανεξάντλητο ιστορικό της πολιτισμικό κεφάλαιο που χαίρει παγκοσμία αναγνωρίσεως ως κόμβος πολιτισμού αντί λοιπόν να το ρευστοποιήσει ως κόμβο ειρήνης και συνεννοήσεων των λαών προτείνοντας προτού το κάνει ο Ερντογάν το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών ως σημείο συνάντησης κάθε λογής αντιμαχόμενων συμφερόντων ή κάποιο άλλο ιερό τόπο στη χώρα μας, της χώρας μας. Ο ηλίθιος χειρισμός της Ουκρανικής κρίσης από τους συνασπισμένους βλάκες που ηγούνται του τόπου μας όχι μόνο έδωσε την ευκαιρία της Τουρκία, στην Τουρκία να αναδειχτεί ότι η ηρωνία ως ειρηνοποιός δύναμη αλλά και να βρίσκεται στο παγκόσμιο προσκήνιο ξεπλημένη από τα ιδεχθή της εγκλήματα και αναβαθμισμένη στα μάτια των ίδιων συμμάχων μα που ακόμη κάνουν στραβά μάτια στο Κυπριακό. Χαίρομαι που ακούω και πολλού νοήμονε όπω τον καθηγητή Μάζη και τον Σάβα Καλντερίδη να κάνουν τα ίδια, τους ίδιους σχολιασμούς επί του θέματος, αλλά πέφτουν στα ότα κοφών, στην Βουλή. Τέλος πάντων, συλλογιζόμενος στην επέτειο της σφαγής της Χίου, θα ήθελα να σας α, αναγνώσω ένα κείμενο του Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου που αλίευσε από μια σελίδα ενό φίλου, του Δημήτρη Μαστόρη. Α, να κάνουμε λοιπόν τουλάχιστον μια μνήα σε αυτή τη σφαγή για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε και πού θα έπρεπε να απευθύνονται όλες μας οι κυρώσει, διότι ο ίδιος εντός εισαγωγικών πολιτισμός είναι αυτός που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού μας ως ειρηνοποιός. Στις 30 Μαρτίου του 1822, ο Οθωμανικός τουρκικός στόλος υπό τον άβαρχο Νασούχ Τσραντέ Αλή Πασά, τον επωνομαζόμενο Καρά Αλί και χιλιάδες άτακτα στήφια από τα μικρασιατικά παράλια, υπό την καθοδήγηση του τον Βαχίτ Πασά, αποβιβάστηκαν στο νησί της Χίου, πραγματοποιώντας γενοκτονία κατά του ελληνικού πληθυσμού. Η σφαγή κράτησε, όπως είπα, πέντε ολόκληρους μήνες, ως τον Αύγουστο του 1822, σε τρία στάδια, με αποτέλεσμα τον ολοκληρωτικό αφανισμό και τον πλήρη εξαντραποδισμό του ελληνικού πληθυσμού. Η διαταγή του Σουλτάνου ήταν Α. Να φωνεύονται νέοι και άντρες από 12 ετών και άνω. Β. Να φωνεύονται, νέοι και άντρες, να φωνεύονται γυναίκες άνω των 40 ετών. Δέλτα, να εχμαλωτίζονται και να πολλούνται ως σκλάβοι κορίτσια και γυναίκες από 3 έως 40 ετών. Έψιλον, να εχμαλωτίζονται και να πολλούνται ως σκλάβοι αγόρια από 3 έως 12 ετών. Και έκτον, να χαρίζεται η ζωή μόνο σε φίβους που θα ασπάζονται το Ισλάμ. Οι χιώτες και οι χιώτισες αντιστέκονται στις τουρκικές ορδές, με απαράμιλλη γενότητα, αλλά η προετοιμασία για την επανάσταση ήταν ελιπέστατη. Και τα πολεμοφόδια ελάχιστα. Παρά τι αρχικέ ελληνικέ επιτυχίε στο νησί, το κάσο τη χώρα με τη μεγάλη αποθήκη πολεμοφοδίων δεν κατελήφθη, ενώ ήταν έτοιμο να παραδοθεί εξαιτία τη διχογνωμία μεταξύ των ηγητών Μπουρνιά και Λογοθέτη. Όταν αποβιβάζονται οι Οθωμανοί, Τούρκοι, στον Βροντάδο, οι Έλληνε βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πειρά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού είναι άοπλη. Καίγεται η σχολή τη Χίου, σφαγιάζονται όλοι μέχρι και οι λεπροί πυρπολούνται η Νέα Μονή και το μοναστήρι του Αγίου Μινά. Και η κτηνοδία τη φαγή είναι απερίγραπτη. Πάνω από 3.000 φωνεύονται και καιόμενοι, αποκεφαλίζονται, θέρονται ζωντανοί. σέρνονται με στεφάνου, οι δεκάδε κληρικοί και πρόκλητοι σέρνονται με στεφάνους αλυσοειδή, με σιδηρού όνυχες και με πυρωμένε πυράγρε. Και φραγγέλια σε πρόχειρε φυλακέ, όπου υπόκεινται σε φρικόδη βασανιστήρια, για να αλλαξοπιστήσουν και βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο. Κατά τη διάρκεια τη μεγάλη σφαγή, στον λεγόμενο μαύρο γκρεμό, κάβο μελανιό, γράφεται το Ζάλογο τη Χίου. Το τουρκικό υπηκό πρόλαβε όσου περίμεναν τα ελληνικά καράβια να διαφύγουν στα βορειοδυτικά του νησιού και του ποδοπάτησε. Στη συνέχεια άρχισε η σφαγή αδιακρίτω ανδρών, γυναικών και παιδιών στη στεριά και μέσα στην θάλασσα εναντίον όσων κολυμπούσαν για να γλιτώσουν έβαζαν φωτιά στα φορέματα των γυναικών και τι παρέδιδαν στι φλόγε. Κατασφάζονται ανηλαίω 10.000 άνδρε, γυναίκε και παιδιά. Η θάλασσα καθ' την έκταση τη παραλία και σε αρκετό βάθο βάφεται κόκκινη από το αίμα. Πολλέ χιώτισε για να γλιτώσουν την ατίμωση, την σκλαβιά ή έναν βασανιστικό θάνατο επιλέγουν την οδό τη Αθανασία και κατακριμνίζονται στα βράχια. Με τα παιδιά του όπω έπαιξαν και οι σουλιώτισε. Ένα αγόρι υποχρεώνεται από τον Τούρκο επικεφαλή να μεταφέρει το κομμένο κεφάλι του πατέρα του για 61 χιλιόμετρα. Μία χιώτισσα λέει στον Τούρκο που προσπαθεί να την ατιμάσει να βγάλει πρώτα τι πιστόλε του, για να μην εκπισοκροτήσουν. Κατά τη διάρκεια τη ατίμωση, με ένα μαχαίρι του κόβει τα γενετικά όργανα και αυτή αυτοκτονεί. Σκηνέ αλλοφροσύνη εκτελήσονται σε όλο το νησί. Ο Βαχίτ Πασά στα απομνημονεύματά του γράφει πω η διαταγή προ τα τουρκικά στήφη ήταν να του φέρουν όσε περισσότερε κομμένε γλώσσε, αυτιά και μύτε, για να αποκομίσουν μεγαλύτερο αντίτιμο. Ανίκουστε βιαιότητε, ανθρώπινη κτηνοδεία. Μωρά στον αέρα διαπερνούντο με το ξύφο. Εξόριξη εμβρίων των εγγύων με το γιαταγάνι. Αποκεφαλισμοί, ανασκολοπισμοί και κάθε λογή αγριότητα που προσβάλλει το ανθρώπινο γένο. Οι δρόμοι τη πόλη Ισχύου είναι τόσο κόκκινοι από το ξεραμένο αίμα που μοιάζει να είναι ολόκληρη στρωμένη με πορφυρά χαλιά κατά τα λεγόμενα Ευρωπαίων παρατηρητών. Το λιμάνι τη έχει τόσο γεμίσει από πτώματα, ώστε δυσκολεύεται το πέρασμα των πλοίων ακόμη και έξω από αυτό. Η λαιλασία και η καταστροφή είναι απίστευτε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο υποπρόξενο των κάτω χωρών Φραγκίσκο Πάσκουα. Τώρα οι Τούρκοι, λέει, εκριζώνουν τα δέντρα, βάζουν εκ νέου φωτιά στα σπίτια που ήδη έχουν καεί. Η μαγευτική Χίο με τα γενοβέζικα παλάτια και του πύργου έχει μεταμορφωθεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο, γεμάτο καμένα ερήπια ενώ έχει στηθεί ένα τεράστιο σκλαβοπάζαρο για τα αιχμάλωτα γυναικόπαιδα. Οι τιμέ εκείνων που πολλούνται σκλάβοι σε σκλαβοπάζαρα είναι εξευτελεστικέ και μια κοπέλα πωλείται για μια λουλαδιά καπνού. Σε μαχαλάδε τη Μπίρνη, Τούρκοι σφάζουν αιχμάλωτου για διασκέδαση, επειδή δεν μπορούν να σπουλήσουν. Πολλέ από τι 780 κοπέλε 13 έως 17 ετών που μεταφέρονται στην αγορά τη Μύρνη, δεμένε με σκηνιά, πεθαίνουν από τι στερήσεις και του πόνους. Από την Σμύρνη οι εχμάλωτοι διασκορπίζονται σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα κατακλείζονται επί μακρών τα σκλαβοπάζαρα τη Εγγύη Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ο ημοσταγή Σουλτάνο Μαχμούτ, ο Β, Διοργανώνει ένα δείπνο για Ευρωπαίου διπλωμάτε και το κυρίω πιάτο είναι ένα κεφάλι χιότι μέσα σε μια πιατέλα στολισμένη από αυτά τα κεφάλια χριστιανών που του θέλουν παραγεμισμένα, διαχείρου απαλού, μέσα σε βαρέλια με άλμη. Όταν έρχεται στο νησί ο ελληνικό στόλο, συλλαμβάνει τότε δύο πλοιάρια γεμάτα με χιότι εχμάλωτε και παίρνει την πρώτη εκδίκηση βέβαια κρεμώντα του Τούρκου του Λεμπόρου από τα κατάρτια. Ο 29χρονο Κωνσταντίνο Κανάρη, με τον Βρατσάνο, εκδικήτη του σφαγή τη Γιού, την τουρκική ναυαρχίδα Μανσούρ Αλίουα με τα 84 κανόνια, αφανίζοντα 2.500 Τούρκου και τον Καρά Αλί, πραγματοποιώντα ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά κατορθώματα τη παγκόσμια ιστορία. Κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση του 21, πραγματοποιήθηκαν τρει γενοκτονίε των Ελλήνων. Η γενοκτονία τη Χίου είναι μία από αυτέ. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, ένα υπέροχο κείμενο από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο α, για να μας θυμίσει σε ποιους δεν κάνουμε κυρώσει. Και να μας θυμίσει τα λόγια του α, υπέροχου αυτού ανθρώπου και συγγραφέως Έρνες way, ο οποίος έχοντας μάθει για όλα αυτά τα γεγονότα, είπε «Αν θέλεις να με σκοτώσεις, ονόμασε με Τούρκο» θα πεθάνω από ντροπή. I will die of shame. Αυτά φίλοι μου, Θεός φυλάξει από τις ηγεσίε ανάξιες ηγεσίε ενός λαού, ο οποίος έχει σε πολύ αίμα για να ελευθερωθεί. Ευχαριστώ που με ακούσατε.